Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Ελισάβετ. Ναι. Καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς. Γιατί όταν βγήκα εδώ, αμέσως μετά με πήραν τα παιδιά μου τηλέφωνο και μου λένε πως είναι καλά, γιατί θα μπορούσε να συμβεί το πιο χειρότερο. Το μυαλό μου πήγαινε παντού. Έχουμε πονέσει αυτά τα παιδιά. Έχουμε κάνει τα πάντα. Να μην τους λείψει τίποτα. Και εγώ και ο σύζυγός μου. Και ξεκίνησε μία εβδομάδα πριν φύγουν από το σπίτι. Τα παιδιά μας φύγανε 11 η ώρα το βράδυ από το σπίτι. Ο άντρας μου ήταν στο σπίτι. Εγώ δεν ήμουν γιατί δούλευα. Κρατάω μία ηλικιωμένη και καμιά φορά κάθομαι εκεί μαζί της. Και ήταν ο πατέρας τους, τα κορίτσια και ο μικρότερος αδερφός στο σπίτι. Πέσανε για ύπνο και ο άντρας μου δεν κατάλαβε τίποτα. Τα κορίτσια, 11 η ώρα, είχαν βάλει στα κρεβάτια τις μαξιλάρια. Είχαν σκεπάσει και για να νομίζει ο πατέρας πως κοιμόσασταν. Ξυπνά και είχαν φύγει από το παράθυρο. Και πήγανε να κοιμηθούν σε μια φίλη της, έτσι είπανε. Και ήρθε η μάνα της φιλενάς και της πήρε. Τα παιδιά όμως είχαν πει στη μάνα της φίλης πως είχαμε δώσει εμείς άδεια να φύγουν. Και αυτό δεν είναι αλήθεια. Μετά 6 ώρα το πρωί ξυπνάει ο άντρας μου, γιατί πολλές φορές τα κορίτσια βάζουν ξυπνητήρι. Όμως πολλές φορές έχουν κάνει στο λεωφορείο. Και τις έχουμε πάει εμείς στο σχολείο. Ξυπνάει και τους φωνάζει, Ντενίσα, Εμμανουέλα. Φωνάζει τίποτα, ήταν λίγο ανοιγμένη η πόρτα, μου λέει. Και βλέπω τα κρεβάτια και λέω, κοιμούνται. Και πήγε κοντά για να τους φωνάξει. Και όταν σηκώνει το πάπλωμα, τα παιδιά δεν ήταν εκεί. Μετά αμέσως έρχεται στη δουλειά σε μένα και μου λέει, Ελισάβετ, μου λέει, τα παιδιά δεν είναι σπίτι, είναι εδώ. Λέω, όχι, δεν είναι εδώ τα παιδιά. Και μετά άρχιζε σαν τρελός να τους ψάξει παντού. Και του λέω, πήγαινε στο σχολείο. Αν είναι κάτι, αν έχουν φύγει κάπου, θα γυρίσουν, θα πάνε στο σχολείο. Μετά πηγαίνει στο σχολείο και εκεί έρχονται τα παιδιά με λεωφορείο. Και η μεγάλη είχε κοιμηθεί στην Έλλη σε μία φίλη της, που την πήρε η μάνα της, και η μικρή είχε κοιμηθεί αλλού. Δεν κοιμηθήκαν και τα κορίτσια μαζί, έτσι όπως μας είπανε. Της πήρε ο άντρας μου, της έφερε σπίτι, εκείνη τη μέρα δεν της άφησα να πάνε σχολείο, πιο πολύ για να της μιλήσω, να καταλάβουν πως αυτό δεν είναι σωστό. Της φέραμε σπίτι, της έφερε στη δουλειά μου εκεί και μία ώρα μιλάγαμε με τα παιδιά. Τα παιδιά μου είχαν ενευρέας τόσο πολύ επειδή τις πήραμε από το σχολείο. Ούτε ένα συγγνώμη να μας πούνε, ούτε ένα συγγνώμη που φύγαμε, δεν σας ρωτήσαμε καυτό τίποτα. Μετά σηκώνεται η μεγάλη, σηκώνεται ενευρέας και λέει, εγώ θα πάω σχολείο, εγώ δεν πάω στο σπίτι. Γιατί ο άντρας μου και εγώ προσπαθούσαμε, γιατί είναι και η κυρία που είναι ηλικιωμένη και δεν ήθελα να γίνει φασαρία στη δουλειά. Και του λέω, πάρτης και πήγαινε σπίτι. Μου λέει, αφού δεν έρχονται, τι να κάνω. Προσπαθούσαμε και οι δύο, μία η ώρα τις μιλάγαμε. Και τους δύο, και τίποτα. Είχε νευριάζει τόσο πολύ η Ντενίσα. Και σηκώνεται και λέει, δεν μπορούμε άλλο. Θέλουμε να βγούμε, δεν μας αφήνετε. Και λέω, Ντενίσα, αυτό που έκανες δεν είναι σωστό. Και σηκώνεται όρθια και μου λέει, σηκώνεται όρθια και φωνάζει και αρχίζει, ήθελε να με χτυπήσει. Εκείνη τη στιγμή ο άντρας μου τη σπρώχνει και τη λέει: Κάτσε κάτω, Ντενίσα, στην καρέκλα. Αντί να ζητάς συγγνώμη για αυτό που έκανες, εμείς σε φέραμε στο σπίτι, δεν σε αφήσαμε να πας σχολείο για να καταλάβεις το λάθος που έκανες. Να σου μιλάμε. Και εκείνη τη στιγμή, μετά σηκώνεται η μεγάλη κόρη μου και χτυπάει το στήθος δυνατά και φωνάζει: Δεν αντέχω άλλο, λέει. Δεν αντέχω άλλο. Κτύπαμε, αν μπορείς. Κτύπαμε, του λέει στον πατέρα του. Και ο πατέρας του λέει, όχι Ντενίσα, δεν θα σου κάνω τη χάρη. Και χτυπάει το κεφάλι του, θα χτυπήσω το κεφάλι μου, όχι εσένα. Και κοίτα πως γίνεται όταν λέω, γιατί είναι αλήθεια αυτά που λέω. Και λέει, δεν θα σε χτυπήσω, δεν θα σε μαλώσω, δεν θα σε κάνω τίποτα. Και τις πήρε μετά όταν ηρεμήσανε, προσπαθήσαμε τον τρόπο μας να τις ηρεμήσουμε. Στο τέλος, τους πήρε ο άντρας μου και πήγε στο σπίτι. Δεν τους μάλωσε. Δεν τους χτύπησε όπως λέγανε. Δεν κάνε τίποτα.
Και από εκείνη τη στιγμή, μία εβδομάδα, τα κορίτσια μου δεν μιλάγανε στον πατέρα τους. Και σε μένα, όταν μιλάγανε, μου μιλάγανε με ύφος, δεν μου μιλάγανε όπως μιλάνε τα παιδιά σε μία μάνα. Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Όμως, Ελισάβετ μου. Ναι. Επειδή αυτό που έχει καταγγελθεί είναι ότι στο σπίτι σας υπήρχε βία και ότι ο άντρας όταν έπινε, χτύπαγε και τα παιδιά και σένα. Και μάλιστα σε χτύπαγε ακόμη και όταν ήσουν έγκυος. Κοίταξε, τα παιδιά μπορούν... Σας χτύπαγε ο άντρας σου? Κοίταξε, τα παιδιά μπορούν να πούνε ό,τι θέλουν. Όχι, ο άντρας μου, εντάξει, μπορεί να πει, όπως σε όλοι οι άνθρωποι, ένα αποτρίκαση. Όμως αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Ένα λεπτό. Δεν έχει συμβεί. Άρα ποτέ. Εσύ λες... είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Εσύ λες ότι ο άντρας σου δεν σας χτύπαγε στο σπίτι. Δεν ασκούσε βία σε σένα και στα παιδιά? Όχι, εντάξει, υπήρχε φασαρία στο σπίτι, όχι, μαλώματα, εντάξει, καυτά, όχι χτυπήματα. Θέλω να μου πεις πολύ, πολύ ανοιχτά. Ναι. Φωνές και καυγάδες υπάρχουν σε όλα τα σπίτια. Ναι. Δεν υπάρχει σπίτι χωρίς καυγά, ναι. Σπίτι χωρίς φωνή. Ναι. Είναι άλλο αυτό. Ναι. Ο άντρας όταν έπινε, ασκούσε βία, χτυπούσε τα παιδιά και σένα? Όχι, εντάξει, με μένα μπορεί να μάλωνε, να έκανε τα πάντα. Και να φώναζε και έτσι, όμως τα παιδιά δεν τα είχε πειράξει ποτέ. Εσένα σε χτυπούσε? Ούτε εμένα δεν με χτυπούσε, απλού μαλώναμε συνέχεια. Μαλώνατε, ναι. Δεν σε χτυπούσε? Όχι, όχι. Μόνο μαλώναμε, ναι, είχαμε φτάσει εκεί και θες μαλώναμε. Θες να σου πω κάτι όμως, ναι. Ελισάβετ μου. Παιδιά που να πούνε ότι εμείς θέλουμε να πάμε σε ίδρυμα, δεν θέλουμε να γυρίσουμε σπίτι μας. Είχαμε καιρό να ακούσουμε. Δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ. Παρά μόνο σε πολύ ακραίες περιπτώσεις. Δεν αν ρωτήσει ένα παιδί, ό,τι και να είναι, τη μάνα του, ό,τι και να είναι ο πατέρας του, για κάποιους καυγάδες, δηλαδή ότι είναι σε ένα σπίτι και ότι απλά γίνεται ένας καυγάς, ή ξέρω εγώ, αυτοί οι κλασικοί καυγάδες δεν θα βγεις. Οι περιορισμοί. Κορίτσι μου έξω, γιατί είναι αργά. Ή σήμερα δεν θα βγεις. Ή δεν θα βγεις με το φίλο σου. Αυτά γίνονται σε όλα τα σπίτια. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην γίνεται και πρέπει να γίνεται. Πρέπει να υπάρχει όριο στα παιδιά. Το όριο. Γιατί στους εφήβους, το ζω κι εγώ, το έχουμε ζήσει όλοι, δεν γίνεται χωρίς καυγά. Διότι ο έφηβος είναι πολύ αντιδραστικός, όσο ήρεμα και να του το εξηγήσεις, όσο καλά και να του πεις ότι δεν θα βγει, όσο γλυκά, όσο καλή σχέση και να έχει, θα προκύψει καυγάς κάποια στιγμή. Δεν γίνεται. Ναι. Φυσιολογικό. Ναι, ναι. Αλλά παιδιά που να λένε δεν θέλω τη μάνα μου και τον πατέρα μου, δεν θέλω να πάω στο χαμόγελο του παιδιού. Δεν το λένε για τους απλούς καυγάδες, Ελισάβετ. Ναι. Και δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή φοβάσαι. Όχι, δεν είναι που φοβάμαι. Δεν ξέρω αν εσύ στο μυαλό σου, έτσι όπως εσύ έχεις μεγαλώσει την οικογένειά σου, έχεις άλλες παραστάσεις και εικόνες και το θεωρείς φυσιολογικό πάνω στον καυγά να πέφτει και ξύλο. Ή μια πολύ αυστηρή νουφεσία από τους γονείς. Εντάξει, εγώ σου λέω στον άντρα μου και σε μένα είχε, όμως τα παιδιά είχε δεν υπήρχε. Τι? Είχε που τσακωνόμασταν είχε, είχε και ξύλο. Έτσι. Ξύλο όχι, δεν έχει πέσει. Ξύλο όχι. Μα και οι απλές φωνές και ένας πρόξιμο και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπό την επίρρεια είναι ένα ηφαίστειο, το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα, το οποίο προκαλεί μεγάλες εντάσεις μέσα σε μια οικογένεια.